Γεια, ευτύχη εδώ. Αυτό είναι ένα vlog από τη Σαουδική Αραβία. Είναι ολόκληρη η μέρα του αγώνα που είδατε ένα μέρος της στο δεύτερο επεισόδιο Happy Traveler στη Σαουδική Αραβία. Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την εμπειρία μας από εκείνη τη μέρα. Πρόκειται για το Grand Prix της Φόρμουλα Ε με τα ηλεκτροκίνητα μονοθέσια, τον οποίο μας προσκάλεσαν στη Σαουδική Αραβία για να δούμε από κοντά. Τρώμε πρωινό, έχει τεράστια ποικιλία στο πρωινό, πολλά πράγματα. Αλλά εγώ φυσικά και κλασικά πήγα στα παραδοσιακά. Είχε ένα πάγκο που μπορείς να πάρεις αυτά εδώ, τις διάφορες κρεμοσαλάτες. Ήρθε και ομελέτα. Εντάξει, ομελετίτσα κλασικό πράγμα. Αλλά εγώ όπως είπα, χτύπησα όλα τα κλασικά, τα παραδοσιακά. Αν και είχε έναν πάγκο εκεί πέρα με ρύζι, μπορούσες να βάλεις διάφορα τσίλι και τέτοια πράγματα. Και είχε ένα άλλο πράγμα σαν. Πρέπει να είναι το δικό του porridge, το οποίο είναι. Κάτι σαν βρώμιση τάρι, κάτι τέτοιο μεγάλα, ανακατεμένο, αλλά είχε ένα περίεργο χρώμα και περίεργη υφή. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πήρα αυτά εδώ που είναι χόμους. Αυτό είναι αυτό το γιαουρτάκι που βάζουν λαδάκι και από πάνω το μείγμα μπαχαρικών. Και μουτάμπαλ. Είναι κάτι σαν μελιτζάνο σαλάτα. Έχει ταχίνι. Πολύ ωραίο. Και είχε και διάφορα εδώ τηγανιτά, αυτά εδώ πέρα τυροπιτάκια τρίγωνα. Αυτά εδώ σαν παλάκια, σαν. Σαν μπάλες ράγμπι, είναι μικρές. Και αυτό εδώ που είναι τυλιχτό πιτάκι. Ωραία! Παίρνουμε δυνάμεις και ξεκινάμε τη μέρα μας. Τη μεγάλη μέρα του αγώνα. Σήμερα είναι η μέρα του αγώνα. Πάμε μέσα. Περάσαμε τον έλεγχο και πλέον είμαστε μέσα στο χώρο του αγώνα. Ο αγώνας ξεκινάει σε περίπου 3 ώρες από τώρα, άρα θα έχουμε λίγο χρόνο να περιηγηθούμε εδώ στο χώρο. Κάποια πράγματα τα είδαμε και χθες. Ένα μονοθέσιο φτιαγμένο από πάγο. Αληθινός πάγος. Και λιώνει σιγά σιγά. Φυσικό, αφού είμαστε στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι το Emotion Lounge. Είναι το VIP Lounge της Formula E. Εδώ μπορείς να φας, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα, μπορείς να δεις τον αγώνα σε οθόνες ή μπορείς να βγεις έξω και να δεις τον αγώνα από το μπαλκόνι. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που αυτό το Grand Prix γίνεται στη Σαουδική Αραβία, στην Αντιράχ, παλιά πόλη, την πλαστηριά. Και κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι το σκηνικό μπροστά να περνάνε αυτοκίνητα και από πίσω τα αραβικά κτίρια. Τώρα είναι η ώρα των δοκιμαστικών. Τα αυτοκίνητα τρέχουν μόνα τους και ανάλογα με το χρόνο που κάνουν, παίρνουν θέση στη γραμμή εκκίνησης. Το πάρα πολύ ιδιαίτερο με τη Φόρμουλα Ε είναι ότι τα αυτοκίνητα δεν κάνουν θόρυβο. Δεν κάνουν το θόρυβο που κάνουν η Φόρμουλα 1. Περνάει από εδώ με τόση τεράστια ταχύτητα και μπορώ να σας μιλάω χωρίς να μας ξεκουφαίνει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά τα αυτοκίνητα. Και είναι ηλεκτρικά, δουλεύουν με μπαταρία. Είναι πιο καλά επειδή είναι ηλεκτρικά. Δεν. Εκπέμπουν ρήπους, δεν κάνουν φασαρία και είναι πάρα πολύ γρήγορα και όμορφα. Όλα τα καλά, έτσι. Ναι. Το μέλλον στην αυτοκίνηση και το μέλλον στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τώρα γίνεται ένας δοκιμαστικός γύρος. Μετά τα αμάξια αράζουν εδώ και θα έχουμε δυνατότητα για 20 λεπτά να κατέβουμε εδώ κάτω να τα δούμε από κοντά. Τέλειο! Έχει και φαγητά, ποτά εδώ πέρα. Ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Το πρόγραμμα. Ο αγώνας ξεκινάει στις 3 και μετά το βράδυ έχει συναυλίες. Πάμε μια βόλτα στο χωριό του αγώνα.
Εδώ είναι ο συναυλιακός χώρος, το βράδυ έχει συναυλία One Republic και David Guetta. Wow. Ωραίο ηλεκτροκίνητο αμάξι. Και εδώ βενζινάδικο του μέλλοντος. Βασικά δεν είναι βενζινάδικο, θα το λέμε ρευματάδικο. Θα βάζεις ρεύμα στο αμάξι. This is Japanese, this is US standard. Okay. And also there is Tesla standard. These are the fastest chargers in the world. It takes from 10 to 12 minutes to charge 300 kilometers. Yes. They call it DC chargers. Okay. Not AC. The AC, no, which is in your home. This it takes like from 8 to 10 hours. But this one? 10 to 12 minutes. You have a coffee and... Yes, and this is the main aim. Yeah. To have the coffee and your car, it's got finished. Εδώ έχει προσομοιωτές. Κάθεσαι και παίζεις, σαν να οδηγείς ηλεκτροκίνητη φόρμουλα. Το αμάξι γυρνάει γύρω-γύρω. Και υπάρχει κάποιος μέσα και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να φοράς ζώνη. Μια χειροπιαστή απόδειξη ότι η ζώνη σώζει ζωές. Ζώνη. Φορέσουμε ζώνη. Οκ. Okay. Βάλαμε ζώνη, γυρνάμε. Γυρνάμε. Οπα, οπα. Ωχ! 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 Μην ξαναμπείτε σε αμάξι χωρίς ζώνη. Ήταν περίεργη εμπειρία. Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Πω. Με κράτησε η ζώνη. Εδώ είναι το Food Village. Έχει πολλές καντίνες με φαγητά. Αλλά εμείς θα φάμε μέσα στο lounge. Έχει και εκεί φαγητά. Έκτρα για χαμπίμπι, για χαμπίμπι. Έτσι, ε. Μου το λες και σε άλλες γλώσσες για να πιστώ. Ναι. Έτσι είναι τα ηλεκτροκίνητα μονοθέσια που παίρνουν μέρος στον αγώνα. Να είδαμε και ένα από κοντά. Βασικά θα πάμε να δούμε και από κοντά όταν θα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν την κούρσα. Θα μπούμε μέσα στη γραμμή της εκκίνησης. Κέρδισα! Πρώτος! Γεια σου, παιχταρά! Καλή επιτυχία! Α, είναι κούκλα! Αυτή είναι η πίστα του σημερινού αγώνα! Και εδώ είναι οι πίστες των υπόλοιπων αγώνων του τουρνουά, το οποίο τελειώνει στη Νέα Υόρκη. Όλοι αυτοί οι αγώνες γίνονται σε κέντρα πόλεων. Εδώ δεν είναι κέντρο πόλης. Πόλης είναι της παλιάς πόλης, της Αντιράκ. Πάμε πάλι πίσω στο lounge. Κατεβήκαμε βόλτα στα pit stop, να δούμε τα αμάξια από κοντά. Οι μηχανικοί δουλεύουνε, ετοιμάζονται για τον αγώνα. Συνολικά παίρνουν μέρος 10 ομάδες και κάθε ομάδα έχει 2 οδηγούς. Το καθένα από αυτά τα αμάξια μπορεί να φτάσει στα 280 χιλιόμετρα την ώρα και κάνει 0-100 σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. Αυτά κι αν είναι θαύματα της μηχανικής. Μας χαιρέτησε ο οδηγός, ο Βρετανός Γκάρι Πάφετ.
Μέχρι πέρσι σε αυτούς τους αγώνες, κάθε οδηγός στη μέση του αγώνα κατέβαινε από το αυτοκίνητό του και έμπαινε σε ένα ολόιδιο αυτοκίνητο. Επειδή η μπαταρία δεν κρατούσε τόσο πολύ, τώρα έχουν βελτιώσει το αυτοκίνητο και την μπαταρία του και τελειώνει τον αγώνα με ένα μόνο αμάξιο κάθε οδηγό. Κάποιες από τις ομάδες είναι πολύ μεγάλες γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες που πλέον παίρνουν μέρος και σε αυτούς τους ηλεκτροκίνητους αγώνες, αλλά υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν είναι γνωστές. Τι πατατούλες? Τι πατατούλες? Φάει τα λαχανικά τότε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, το φαγητό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν είναι για μένα, κατάλαβες. Τα αυτοκίνητα μπήκαν σωστή σειρά και τώρα φύγανε και πάνε στη γραμμή εκκίνησης. Να ξεκινήσει ο αγώνας. Δεν ξεκινάνε από εδώ, εδώ είναι ο τερματισμός. Ο αγώνας είναι 45 λεπτά συν ένας γύρος. Ο Βέγνερ, ο περσινός πρωταθλητής, είναι τέταρτος τώρα. Και ο Μάσα, ναι, ο Γάλλος. Και ο Μάσα είναι δέκατος. Στον πίνακα βλέπουμε και πόσο μπαταρία μένει σε κάθε αυτοκίνητο. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουν να τερματίσουν τα αυτοκίνητα χωρίς να τους τελειώσει η μπαταρία. Εδώ δεν παίζει pit stop να γεμίσουν την μπαταρία όπως στην κανονική Φόρμουλα 1 που κυφάζουν βενζίνη. Εδώ πρέπει να τερματίσουν με την μπαταρία που έχουν. Πέρασε ο Γάλλος μπροστά με το χρυσό αμάξι, το αγαπημένο της Ηλέκτρας. Τελείωσε, νίκησε ο Ντακώστα, ο Πορτογάλος. Και δεύτερος ο Γάλλος, ο Βέργκνερ. Εντάξει, ήτανε, είχε αγωνία στο τέλος. Στεναχωρήθηκες? Πολύ. Απ' την αρχή μου άρεσε το αμάξι του, δεν ήξερα ότι ήταν πρωταθλητής πέρυσι. Εμένα απλά μου άρεσε το αμάξι του, γι' αυτό ήθελα να ξέρω. Και εσύ αγώνες, το πρωτάθλημα έχει 13 αγώνες. Και δεν πειράζει. Δεν πάρει αλλού, ε. Ναι, δηλαδή δεύτερος, αν βγει μετά, αν βγει σε άλλα πρώτος, μπορεί να κερδίσει. Αλλά εντάξει, και ο Πορτογάλος καλός είναι. Εντάξει, άντε, μπράβο, δεν πειράζει. Καλώς παίξαν όλοι, δίκαια. Πάμε στην απονομή! It's so good to see this. I'm so happy for everyone back in Munich. Thank you so much. Thanks BMW. Μπήκαμε μέσα στην απονομή. Thank you.
Berlin, presenting the trophy to the second place, Jen Eric Ferrand from Team DS, Cheetah Formula E Team. دعونا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة Φεύγουν τα αμάξια! Μόλις τελείωσε η απονομή, εδώ έγινε. Έχει ρεπορτάζ τώρα. Η ομάδα των διοργανωτών. Και εδώ είναι ο πρίγκιπας που είναι ο υπουργός αθλητισμού. Τι αμαξάρες είναι αυτές, ρε φίλε. Ξαναμπήκαμε μέσα να δούμε τα αυτοκίνητα μετά τον αγώνα τώρα. Τώρα που δεν υπάρχει στρες στους μηχανικούς και στις ομάδες. Να η τσιτά οι Κινέζικοι με τα χρυσά αμάξια. Εδώ ήταν ο Γάλλος που βγήκε δεύτερος. Τα αυτοκίνητα ξεμοντάρονται. Κομμάτι-κομμάτι διαλύονται. Βγήκαν οι ρόδες, βγαίνουν άλλα κομμάτια. Για να ταξιδέψουν. Αυτό είναι το νικητήριο αυτοκίνητο του Ντακώστα. Με αυτό κέρδισε. Αντώνιο Φελίξ Ντακώστα. Της ομάδας BMW. Πήραμε και δωράκι. Κράνος. Όχι μόνο. Και νεσεσεράκι. Και τέλειο νεσεσέρ. Πάμε κάτι και πάμε στη συναυλία. Είμαστε στο χώρο της συναυλίας και γυρνάει σε μία ώρα. Έχουμε και πάσο σε εξέδρες δεξιά και αριστερά. Μπορούμε να πάμε αρένα αν θέλουμε, αλλά έχουμε και αυτό εδώ. Wow, τέλειο μέρος για να δεις την αυλία. Το vlog από τον αγώνα της Φόρμουλα Ε στη Σαουδική Αραβία που πήγαμε τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε ολόκληρα τα επεισόδια της Σαουδικής Αραβίας. Στο επεισόδιο Happy Traveler της Σαουδική Αραβία, στο δεύτερο μέρος, βάλαμε ένα κομμάτι από τον αγώνα, αλλά εδώ είδατε ολόκληρη την εμπειρία μας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό. Αν θέλετε να το ξανακάνουμε, πράγματα που δεν χωράνε ολόκληρα στην εκπομπή να τα βλέπετε σε vlog, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω. Επίσης πείτε μας πώς σας φάνηκε η όλη εμπειρία και εννοείται κάντε ένα τεράστιο like και εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι για να βλέπετε όλα τα καινούργια βίντεο. Να είστε καλά, φίλια πολλά. Γεια! Yeah!